το Αρχείο Πολιτισμού στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι. Ψηλά στο Μανταμάδο, εδώ στον Άγιο Στέφανο, όπου πάει να συναντήσει τον τελευταίο στο νησί και έναν από τους τελευταίους στην Ελλάδα παραδοσιακούς αγκιοπλάστες. Σε ένα νησί με χιλιάδων χρόνων παράδοση αγκιοπλαστικής, αγκία τα οποία μας είναι γνωστά από τη θερμή της Λέσβου. Πάμε να συναντήσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Κουφτή. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη μου. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο εργαστήριό σας, στον Άγιο Στέφανο Μανταμάδου, εδώ που είστε όχι από τα πιο παραδοσιακά απλώς εργαστήρια, είστε το πλέον παραδοσιακό. Το γνήσιο. Και θα μας εξηγήσετε σε λίγο το γιατί. Φτάνει να πούμε ότι ακόμη και τα κεραμικά που έχουν βρεθεί στο προϊστορικό οικισμό της Θερμής είχαν παρόμοιο τρόπο παρασκευής με τα δικά σας. Και μιλάμε για χιλιετίες πίσω. Θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ, πρώτα απ' όλα, πότε ξεκινήσατε και με ποιον τρόπο ξεκινήσατε με το πατέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν βρισκόμαστε σε ένα εργαστήριο παραδοσιακής αγκιοπλαστικής. Το κτίριο είναι φτιαγμένο το 1954 από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν 8 αδέρφια, 4 κουρίτσια και 4 αγόρια. Τα 4 τα αγόρια όλα ήταν παραδοσιακοί αγκιοπλάστες. Αλλά εντωμεταξύ και η μητέρα μου από οικογένεια αγκιοπλάστη, είμαι από δύο γενιές αγκιοπλάστες, της παραδοσιακής αγκιοπλαστικής. Εγώ γεννήθηκα το 1954, το 1954 φτιάχθηκε το κτίριο εδώ πέρα, το εργαστήρι. Μετά τα παιδικά χρόνια στο Μανταμάδο, το δημοτικό έκλεισε λίγο άδοξα, μία εβδομάδα πρωτού πάρω το εντοπιστικό, έφυγα από το σχολείο για να έρθω εδώ. Ήθελα να είμαι εδώ πέντε στα πρώτα χρόνια τα παιδικά, είναι λίγο πιο ενδιαφέροντα. Έρχονταν τα καΐκια παλιά, φορτώναν τα σταμιά. Εγώ έμαθα ότι θα δει κάποιο καΐκι να φορτώσει σταμιά εδώ κάτω και ήθελα να έρθω να το δω. Ήμουν ερωτευμένος με τα καΐκια αυτά, τα μεγάλα, τα ξύλινα που είχαμε παλιά. Γύρω στα 10 έτη, σαν να λέμε, 12 έτη παιδί. Τώρα εγώ, αυτό γεννόταν γύρω το 1966. Μάλιστα. Με τα πόδια έφυγα από το Μανταμάδο, κατέβω εδώ για να δω το καΐ. Όταν με είδε η μητέρα μου, πατέρα μου, καλά λέει, πήγαινε στα σχολεία. Δεν είχαμε για τηλέφωνο να υπάρχει επικοινωνία, λέω, κλείσαν. Εντάξει, πού λέει το ενδεικτικό. Με τι ενέθηκε. Λέω, δεν περίμενα, λέω, δεν είχα επιμονή. Α, θα μας το φέρει, λέω, θα μας το δώσει, λέω, ο δάσκαλος μια μέρα. Η δάσκαλος ήταν φίλη με τη μητέρα μου, γνωστή μα, μανταμαδιώτη. Του είπε τον πατέρα μου ότι οι γιος γκουπάνησαν το σχολείο. Μια εβδομάδα πρωτού κλείσαν τα σχολεία. Και τον ανέφερα με το έξ. Και άμα με ρωτούσαμε τι ανέφερες, λέμε με το έξι ανάποδα. Τέλος πάντων. Στιγμή όμως που αφιέρωσα τα ενούση με τα νέα πέρα πάνω στον κάβο, στα καμίνια, με το μ' άρεσε αυτό το πράγμα που λέει, πατέρας με ζωή, ήταν άλλα τα χρόνια, ήταν πιο όμορφα. Είπε κάτι να μάθω. Τη στιγμή που δεν αποφασίζω να πάω στο σχολείο, στο γυμνάσιο να συνεχίσω όταν κλείσω το δημοτικό, την πρώτη μέρα να καθίσω στον κάβο πάνω να μάθω κάτι. Από τη μία ήταν η θάλασσα. Απ' την άλλη ήταν τα κεραμικά, δουλειά πολύ, σκληρή δουλειά βέβαια, αλλά πολύ δουλειά. Ξεκίνησα σιγά σιγά δειλά το 1967 να καθίσω στον τροχό. Εντάξει, έκανε πατέρας με έναν τροχό, ήταν άξιος μάστορας βέβαια. Η φωτογραφία την είναι εδώ, εφήσα μεγάλη. Λοιπόν, οπότε ήταν από τους καλύτερους τεχνίτες που πέρασαν από το Μανταμάδο, της αγκιοπλαστικής. Έφτιαχνε ωραία πύληνα, ωραία σταμιά, ωραία γιουβέτσα, κούπες, τα πάντα. Ήταν από τους καλύτερους μανταμάδιωτες αγκιοπλάστες. Χωρίς να υστερούν οι υπόλοιποι βέβαια, μην παρεξηγηθούμε. Με τα χρόνια σιγά σιγά είναι ένα επάγγελμα, δεν μαθαίνετε εύκολα. Ξεκινάς από τα μικρά τα στάδια, σιγά 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 σιγά, μέχρι που πήγε ο φαντάρος, μέχρι τα 20, είχα 30-40-50% επαγγελματική αντίληψη. Παράδειγμα, όταν απολύθηκα από το στρατό, συνέχισα. Περνάγανε τα χρόνια, δουλειά πολύ, ήμουν υποχρεωμένο εδώ να δημιουργήσω, να φτιάχνω πύλινα. Γιατί είχαμε παραγγελίες, είχαμε κατανάλωση μεγάλη, σιγά σιγά ήρθε η οικογένεια, ήρθαν τα παιδιά, υποχρεώσεις. Μπήκαμε στο επάγγελμα πια, χωρίς να έχουμε άλλες απαιτήσεις. Ο μπαμπάς σας πώς, με ποιον τρόπο, ποια μέθοδο χρησιμοποιούσε, πρώτα απ' όλα έφτιαχνε ο ίδιος το πυλό. Ο πατέρας μου χρησιμοποιούσε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε ακόμα σήμερα. Όπως και τα αδέρφια του, και ο παππούς μου, ο Παναγιώτης, ο Αποστόλης, όλοι αυτοί δουλεύαμε με τον πρώτο παραδοσιακό τρόπο. Του χώμα το κουπανίσανε στην αρχή τα πρώτα χρόνια. Όταν ξεκίνησα, βγήκα στον τροχό,
Φτιάχναμε, θέλαμε σκόρια να φτιάξουμε πύλη, το χώμα το χτυπάγαμε το κόπανο, με ένα ξύλινο κόπανο, ας πούμε, από πουρνά. Μετά είχαμε εδώ πέρα εγώ γαϊδουρέλια, τα οποία τα δουλεύουμε το χειμώνα στις ελιές. Είχαμε πεταλωτήδες του Μανταμάδου, ερχόταν εδώ πεταλωτήδες, τα πετάλωνε και επειδή στο σίδερο του πόδα που φαίνεται σταθερό, κάναμε αλόγια, όπως αλογίζαν παλιά το σιτάρ. Κάναμε το χώμα σκόνη, τα πλώναμε εδώ πέρα, το στέλνωνε, περνάμε το κόσμο και είχαμε πυλό. Μετά όμως που έγινε δρόμος, εδώ πάνω ο ρωτικό είναι του παλιού του φυλάκιου, το ρίχναμε στον δρόμο. Περνώντας τα αυτοκίνητα, είναι το χώμα λίγο, δεν είναι σκληρό πολύ, ας πούμε, είναι η διαμορφία του, και το πέρασμα του αυτοκίνητου αυτό έσπαγε από κάτω. Αυτοκίνητο κάθε μέρα, καθημερινός, κάναμε σκόνη. Δηλαδή, άπλωνες τόσο πολύ χώμα, άπλωνες τόσο πολύ σκόνη έκανες, δεν είχες πρόβλημα. Πηγαίναμε την κουσκίνητα πάνω, στον δρόμο, το συγκεντρώναμε, το περνάμε το χώμα, στα σακιά το φέραμε εδώ πέρα. Έτσι φτιάχνουμε τον πυλό. Τα σακιά όταν γίνει πια το χώμα, η σκόνη, είναι όπως το κόσκινο έχει την ιδιότητα, όπως παλιά λέγαμε, κουσκινίζουν το αλέπρο, κάνουν τα πίτουρα, το ίδιο πράγμα είναι. Μπαίνει το ψηλό μέσα, αυτό που είναι σαν το ζάχαρο παρά μέσα. Με αυτόν τον τρόπο το φέραμε εδώ πέρα στα σακιά, το βάζαμε στο διάμετρο στην αποδή. Θέλαμε να φτιάξουμε παράδειγμα μια ποσότητα σήμερα 10 σακιά, βάλουμε 10 σακιά. Θέλαμε να κάνουμε 15 σακιά σκόνη. Εντάξει, το πύλο, για να φτιαχτεί. Δεν φτιάχνεται σκέτο χώμα. Υπάρχουν δύο υλικά. Είναι το χώμα ο άργυλος, αλλά είναι και ο μέλαγκας. Ο μέλαγκας είναι ένα είδος όπως το προϊόν που βάζει για να λάβει το ψωμί. Όταν δεν βάλουμε μέλαγκα, αυτός είναι πάλι ένα μέλαγκας, βγαίνει εδώ κοντά, στην περιοχή μας, κάνα χιλιόμετρο. Το χώμα βγαίνει του Γαλαφάτ, είναι 2,5 χιλιόμετρα από εδώ η περιοχή που βγάζουμε χώμα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο μέλαγκας είναι ένα χώμα μελανή. Αυτό όταν το ξεράει, το στεγνώνει, το ρίχνει μέσα στο σουσμέ, είναι κατεστέρνινες ειδικές, το ανακατεύουμε με τζάπα, το περνάμε από το κόσκινο και γίνεται σαν σοκολάτα. Αυτό το χώμα. Αυτό το υλικό παίρνουμε, βάζουμε δύο δοχεία σκόνη, βάζουμε και ένα δοχείο μέλαγκα σε υγρά μορφή του καλατοειδής, το οποίο είναι καλό και για τα χέρια αυτός ο μέλαγκας, είναι όπως τα λασπόλουτρα που λέμε. Το βάζεις στα χέρια και έχουν πάνω γρέζια, με δεύτερα τσιμέντα, με δεύτερα σκουδομές και δουλεύεις και τα χέρια σου τσιγκρώνουν. Άλληψε τα μια-δύο φορές, λες και είναι νιβία παράδειγμα. Λιωματικό. Είναι καλό, είναι θετικό. Οπότε μετά βάλουμε δύο δοχεία σκόνη, ένα δοχείο μέλαγκα, τα ανακατεύουμε καλά, εδώ στο λασπουζίδικο μέσα, το απλώνουμε, το πατάμε με τα πόδια μία φορά, το γυρνάμε ανάποδα τα κομμάτια αυτά τα πλατιά που έχουν πατήσει, τα γυρνάμε ανάποδα, τα ξαναπατάμε από την άλλη μεριά πάλι δύο φορές για να δημιουργηθεί καλά και το κάνουμε πυλό και το φέρουμε μέσα. Οπότε μέσα πια, όταν έρθει ο πυλός, μπορούμε να δημιουργήσουμε τα πάντα στον τροχό. Ενώ οι υπόλοιποι κεραμιστές, οι πιο νέοι, οι πιο σύγχρονοι που δεν έχουν καμία πια, τι κάνουν εκείνοι? Αυτή όλα ο πυλός, αυτή τη στιγμή που έρχεται πάνω στην Ισόρα Τεραστήρια, έρχεται από Ιταλία. Είναι ιταλικός. Αγοράζεται βέβαια, διαθέτουν κάποιο κόστος, υπάρχουν λεφτά. Αλλά είναι σε άλλη ποιότητα, είναι ο μόνος ο πυλός, από ό,τι ξέρουμε την ιστορία της αγγιοπλαστικής κεραμικής, όπου δουλεύω πυλό, δεν υπάρχει κανένας πυλός που να ψήνεται στους 600 βαθμούς Κελσίου και να είναι τόσο δυνατός, τόσο γερός που λέμε, σαν το δικό μας. Γι' αυτό έχει την ιδιότητα να είναι τα σταμινιά, τη στραβαλίου πέτρα μέσα, τραβάει ένα 10-20% πέτρα μέσα ο πυλός του. Γι' αυτό γίνονται τα σταμινιά, κάνουν κρύο νερό και γίνονται τα πύλινα, τα φαγητά του Αγίου Βέτσα είναι περίμαχα. Αντέχουν θερμοκρασία μεγάλη. 600 βαθμοί ψήνουμε κεραμίδ, και όταν πούμε να κάνουμε γυαλί, γυαλώνουμε στους χίλιους. Είναι το χώμα είναι από τα εδάφη της Μυτιλίνης δηλαδή. Είναι η της Λέσβου που της λέμε. Λέσβου, όπως της Λέσβου. Ναι. Είναι η χώμα Λέσβος που λέει και ένας Ιταλός φίλος που έρχεται εδώ πέρα χρόνια. Εγώ του λέω, θέλω λέει πιάτα, λέω πιάτα, δεν κάνω, γιατί ο πυλός μου είναι λίγο τζιγκρός. Για να γίνεις πιάτα πρέπει να είναι υγεία. Λέει, α, να το καταλάβεις. Εγώ λέει, θέλω χώμα Λέσβος. Εγώ αν ήθελα λέει χώμα λέει Ιταλό, δεν ξέρω πού θα πάω. Τέλος πάντων λοιπόν. Αλλά είναι πάρα πολύ γερά. Στους 600 βαθμούς με το Black & Decker να πεις να κάνεις με τρύπα σαν σταμία από κάτω, σου ανάπτει το τρυπάνι. Κατάλαβες. Ενώ οι άλλοι όλοι επειδή αγοραστεί, δεν συζητάμε πια για χίλιους και κάτω, για χίλιους και πάνω, 150, 200, 180, 100, αυτή είναι η πηγή, η αγοραστεί. Για να γίνει δυνατή στο μονεδικό μας. Επομένως, λόγω της ποιότητας της συγκεκριμένης, εσείς έχετε την προτίμηση να φτιάχνετε πιο μεγάλα σκεύη. Ναι. Ο πυλός αγοραστός, καταρχήν τώρα μια στάμνα μεγάλη, θα την κάνεις με τον αγοραστό του πυλό, αλλά δεν θα είναι ούτε για νερό, γιατί είναι
αξίας είναι γλινόδιας, είναι όπως του γυαλί. Δεν έχει πόρος, τόσο κιλό, όταν ήμουν σαν σταμνή, το βάλεις αυτό, το βάλεις αυτό να τα παίζει, σιγά σιγά αυτό θα σκουρίνει απ' έξω. Θα πάρει μια υγρασία. Αυτή η υγρασία είναι που κάνει το σταμνή να κάνει κυρίως το νερό. Οι πόροι του σταμνιού, όπως δηλώνει ο άνθρωπος και γίνει τον υδρότατο και ανακουφίζεται, έτσι είναι το σταμνί. Έχει μια υγρασία απ' έξω, και όταν πίνεις το νερό είναι δροσερό μέσα. Δεν είναι όπως το κάνει το πάλι από κάτι πλαστικό. Την ύπεθρο. Σε 5 λεπτά θα ζεσταθεί το σταμνί, δεν ζεσταίνεται. Βάλε νερό ζεστό απ' τη βρύς. Νερό ζεστό απ' τη βρύς. Που είναι πυρηνιακά τα λάστια. Σε μια λεκάνη εδώ που ζυμώνω, που δουλεύω τη δουλειά. Ρίξε το ζεστό σε μια αρπάγια δουλειά, είναι χλιαρό, είναι ροζερό. Καμιά σχέση. Είπαμε ότι τα καμία γίνανε εδώ πέρα στην περιοχή γιατί υπήρχε η πρώτη ύλη πάνω απ' όλα. Όπως εδώ υπάρχει εδώ διάσπαρτα σε ορισμένα σημεία τα νταμάρια, του ίδιου ήταν και στο Μανταμάδο. Γίνανε για το Μανταμάδο δεξιά-αριστερά, υπήρχαν πολλά νταμάρια τα οποία βγάζανε την πρώτη ύλη και Μανταμάδο είχε μέσα 6-7 εργαστήρια τα παλιά τα χρόνια. Ασχέτως τώρα που του γύρισε μόλι το μοντέρνο του κεραμικού, αυτό είναι άλλη γραμμή. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι όλα τα καμία γίνανε εδώ πέρα στην Κυριακή για να μπορούμε να δουλεύουμε, γιατί δουλεύουμε τα καΐκια παλιά. Ήρθαν τα καΐκια από τα διάφορα νησιά, Χίο, Λίμνο, τη Λίνη, είχε πολλά καΐκια, το Πλουμάρι και πολλά καΐκια, και πέρανε χιλιάδες πλουμάρια, τα οποία τα γυρνάγαν σε ορισμένα νησιά. Τα πλάγαμε εδώ. Πολύ παλιά ιστορία έχει καταγραφεί ότι πήγαιναν πτισμοί προπολεμικά. Για στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, για Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα που είναι απλωμένα στο λιμάνι Θεσσαλονίκη και πάνω τα σταμιά και πέραν για κόσμο γινόταν ελληνικό εμπόριο. Μεγάλη ιστορία, δεν είναι τυχαία τα γεωπλαστεία μας. Γι' αυτό, λοιπόν, μας, ναι. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς επιμένετε παρά τις αντιξοότητες και έχει εντωμεταξύ το εργαστήριο εδώ κριθεί διατηρηταίο από την εφορία νεότερων μνημείων. Εσείς από εκεί έχετε τελικά βοηθηθεί? Ποτέ. Εδώ και 27 χρόνια, το 1996 που έχουμε κηρυχθεί διατηρητέα, δεν είχε να έχει ασχοληθεί κανένα, ούτε υπήρξε το ενδιαφέρον. Εκτός από τον υπουργό που ήταν σε φορά και ο Νίκος, που σαν υπουργό του άρεσε το επάγγελμα και ακόμα σήμερα υπάρχει σεβασμό προ το πρόσωπο και εγώ το σέβομαι σαν πολιτικό και σαν αρχιτέκτονα βέβαια, γιατί είναι το επάγγελμα των αρχιτέκτων. Έχει μια γνώση και μια εμπειρία από αυτά τα θέματα. Όταν ήταν υπουργό, ήθελε να μας βοηθήσει. Ασχέτως αν υπήρξαν άτομα από το Μανταμάδο, αδιαφορήσαν. Και χρειάζεται βέβαια και συντήρηση, όχι απλή, διότι βλέπουμε ότι είναι χωμάτινη σκεπή. Το κτίριο αυτό θέλει κάθε δύο χρόνια 150 δοχεία χώμα πάνω μέλαγκα από αυτό που κάνουν μαγιά για τα κεραμικά. Ο μέλαγκας έχει την ιδιότητα, όταν είναι ξερός, είναι ξερός, ευόλου. Όταν όμως βραχεί, αλλοιώνεται. Γίνεται γλινώδες. Και τη στιγμή που γίνεται γλινώδες αυτός, πέφτει από πάνω, απλώνει, με το ξέπλυμα τις βροχίες, και ρυπώνουν οι αραμοί, γι' αυτό δεν τρέχει μέσα. Εν τω μεταξύ, τρώει γύρω-γύρω-γύρω όλο το κτίριο, γύρω στις 70 με 80 πόντους απλώνεται, γύρω στις 10 με 15 πόντους ύψος, γίνεται επικομμάτωση, και κάθε φτέρνα που είναι από μέσα, από πάνω, ξεχωρίζει το κάθε σετ. Γι' αυτό και να πω ξεδερωρές. Να μην πέφτει όλο το νερό απλωμένο πάνω το εργαστήρι, γιατί θα καθίσει κάτω με πουλί το νερό. Θα είναι βαρύ. Το εργαστήρι ήταν έτσι από τότε που εργαζόταν εδώ και ο πατέρας σας. Όλα τα εργαστήρια, τα παλιά, τα δώματα είναι σε αυτό το στυλ. Δεν υπάρχει διαφορά καμία. Όλα τα τρία. Ο Άγιος Στέφανος αυτή τη στιγμή που είπαμε διατηρητέος, όταν έγινε διατηρητέο, υπήρχαν τρία εργαστήρια με χωματοσκεφή και τρία με σταράτη. Τα σταράτια δεν έχει πρόβλημα. Πάει ένα κεραμίδι, πάει και βάλει άλλο. Τούτο όμως, αν δεν το χωματίσει κάθε δύο χρόνια, εφέτος μας πέρασε, το 22, έκανε μια πλημμύρα 29 Σεπτεμβρίου. Τοπική πλημμύρα. Δεν έκανε σε άλλο μέρα. Έκανε από εδώ, από την ΑΠ, μέχρι εδώ, από τα τοκμάκια βγήκε η Τουρκία του Μπούρι. Του κατέβασε από πάνω γύρω στους 8 με 10 πόντους. Έχει φύγει όλο το παλιό του χώμα, γιατί η πλημμύρα ήταν τόσο έντονη, που να φανταστείς ότι 25 βάρκες μέσα στο λιμάνι στα Γαλλικά βουλιάξαν το πολύ το νερό. Λοιπόν, γλιτώσαμε, ανέβηκε μισή ώρα ακόμα, 10 λεπτά, δεν ξέρω πόσο, μπορεί να γινόταν λίμνη τούτο μέσα, να γινόταν χαβούζα που λέμε. Είμαστε τυχεροί, μόλις στο τσακ, πήρα τη σκάλα να ανεβώ απάνω, μα τούτο τρελάθηκα. Αλλά ευτυχώς που προβλέπω πάντοτε, έχουν εμπειρία, πολλά χρόνια, και είχα το μέλαγκα από πίσω αυτόν που τα χωματίζομαι σκεπασμένο με ένα νάιλον. Λέω, δεν το σκεπάει, λέω, να κάτι ξερός.
Το θέμα είναι υγρό, δεν σκάβεται. Δεν μεταφέρνεται, είναι λάσπη. Πού να μεταφέρει λάσπη, το ίδιο. Ενώ είχα σκεπασμένο και μέσα στον Ιανουάριο, κάποια στιγμή, τον Ιανουάριο, Δεκέμβριο, συγγνώμη. Δηλαδή η εταιρεία τελειώσαμε και τούτο ήταν η εξάρτηση του προηγούμενου, που με βοήθησε και έριξε με πάνω 50 λεπτά στα κυριότερα σημεία για να βγάλω το χειμώνα. Γιατί ξέρω ότι θα το χειμώνα. Τσάπε μια δύο μηνύα ακόμα. Εν ολίγης, με δική σας ευθύνη όλα, με δικά σας έξοδα και... Μυρώνω εργάτες, με ροκάματο, το χρεώνω με αρφόν τα παιδιά. Και όλα σας τα έργα, κάθε τι που παράγεται, κάθε τι που φτιάχνετε, είτε θα το αγοράσουν ιδιώτες και συνήθως, μάλλον όχι και ντόπιοι. Κατά 80% είναι ξένοι. 80%. Να σας πω κάτι. Πιο πολύ είναι ξένοι που έρχονται εδώ πέρα παρά Έλληνες. Εντάξει, δεν μπορώ να αποκλείσω τον Έλληνα. Ορισμένοι ανθρώποι αξιόλογοι που ξέρουν την ιστορία που θέλουν να δουν, να μάθουν, να γνωρίσουν. Θα έρθουν δηλαδή, δεν έχουν πρόβλημα. Εντάξει, αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι η τοπική κοινωνία πια δεν καταναλώνει το πήγαινο όπως καταναλώνουν παλιά. Παλιά όλα τα σπίτια μέσα 2, 3, 4, 5 στα μια. Είναι τα λαγνία τα μεγάλα. Είναι τα τσουκάλια για τα όσπρια, τα φασόλια, τα κουβιά που βράζαμε παλιά. Αυτό τώρα έχει αλλιευτεί από την τοπική κοινωνία. Είχαμε τη λαγνίδα του γάμου παλιά που παίρνανε τα κορίτσια που παίρνει το ζευγάρι στην εκκλησία του δεξιά. Όταν γινόταν το μυστήριο, ένα έθιμο δεκαετίων χρόνων, πάει εκατοντάδων χρόνων. Εξαλείφθηκε από το 1980 και έρχονται σήμερα εδώ πέρα και λέει: μήπως έχει μια λαγίδα του γάμου. Εγώ φτιάχνω κάτι καιρό, ορισμένα κομμάτια. Αλλά εντάξει, έχει φύγει πάρα πολύ, έχει φύγει η ζωή μπροστά. Πάρα πολύ. Καμιά... Με την είσοδο πια εγώ του πλαστικού. Εγώ πρόλαβα και τις δύο εποχές, για την παλιά και την καινούρια. Είμαστε δύο. Αμιά σχέση. Αν αναπολύει το παρελθόν με το μέλλον. Είναι πολύ μακριά από ένα μετάλλο. Επομένως τελικά θα άξιζε να εξυγχρονίσετε τις μεθόδους σας αφού η ζήτηση έχει μειωθεί. Κοίταξε, ο μεθόδος άνεμο 30-40 χρονών δεν θα μπορούσα να δουλεύω με αυτό το σύστημα, έτσι. Για θα είχα σταματήσει, για θα είχα την καινούργια τεχνολογία. Είμαι αναγκασμένος να πάρω φούρνο ηλεκτρικό, να πάρω ζυμωτήρια, να πάρω τροχούς ηλεκτρικού, τα πάντα. Να δουλέψω με τον τρόπο που δουλεύω στον Ανταμάδο, παράδειγμα. Και τα άλλα τα εργαστήρια με τι γίνεται πάντα, τα τοπικά που είναι εδώ στο νησί. Αλλά τη στιγμή που. Τι γίνεται τα εργαστήρια τα παραδοσιακά, τα αγκιοπλαστεία. Κάποια στιγμή μπήκα στον κόπο να μάθω να φτιάχνω τότε τα πήγαινα τα ψάχνω για φαγητό. Προκειμένη περίπτωση. Αν μα αρέσει και κάτι βέβαια, δεν κοιτάξει παραπέρα, κοιτάξει να μην είσαι αυτό που έχει, που θέλει. Που σου αρέσει. Είναι μεράκι. Και έχετε συνηθίσει τόσα χρόνια με αυτή τη μέθοδο, εύκολα την αποχωρίζεστε. Δεν είναι, είναι αρρώστια πια. Το επάγγελμα έχει καταντήσει αρρώστια, αγιάτρευτη. Είναι απλά πράγματα. Για την προκειμένη περίπτωση, εμείς τώρα 69 χρονών, έχω 57 χρόνια, 56 χρόνια, ζωντανά μέθοδο να αγιοπλαστεί. Μπορείς πια να ξεκολλήσεις. Σήμερα... Είναι έρωτας πια το επάγγελμα, δεν είναι. Ασχέτως αν πω να τα κερδίσει τα πόδια, και λες, άντε μου ωραία, πάλι κουράστηκα, πάλι τώρα, άντε ας μην κάνω. Όμως από μέσα. Του αράξε τρώει, λες, αϊ να κάνω τίποτα, να μου φύγει του καρμί. Εγώ δεν είχα φέτο, είχα ξεμία που πήγαν τέτοια τα ψέλια. Είναι γιατί λέγα, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, η γυναίκα είναι δραστηριό άτομο, είναι δημιουργικό χαρακτήρα. Εργάζεται και η σύζυγό σα. Είμαστε μαζί, δεν έχω 43 χρόνια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι δημιουργικό χαρακτήρα και πολλέ φορέ με ενοχλεί άλλοι. Αϊ, κάνει τίποτα, μην κάθεσαι. Αϊ, ωραία, πρώτα μέρα τα πόδια που να είχα πρόβλημα με τα γόνατα. Άγιε, άμα κάνεις, λέει, θα ξεπονέσαι, να κάνει, το ίδιο είναι. Έτσι δεν είναι, αυτά. Σήμερα, συγκριτικά με άλλοτε, όταν πρώτο ξεκινήσατε παλικαράκι, πόσες ώρες εργάζεστε τη μέρα και κυρίως το χρόνο τελικά. Εδώ δεν υπήρχε ουράριο, έλεγε. Εδώ οι ώρες ήταν, ο πατέρας μου ξύπνει στις 5 ώρα το πρωί και φώναζε, άντε σκουδούτια, δουλειά έχουμε, αυτή ήταν η κουβέντα. Ξεκινάγαμε από τις 7 ώρα, να πούμε ένα τζάκι το πρωί, να κάνουμε προεργασίες και να μπούμε στον τροχό. Και να πιάσουμε να δουλεύουμε μέχρι το μεσημέρι. Ύπνο δεν υπήρχε ύπνος εδώ πέρα. Η ύπνος ήταν να κοιμηθείς όρθιος 5-10 λεπτά και μετά να σκουδίσεις να πας δουλειά στον τροχό. Κάναμε πολλή δουλειά, κάναμε πάρα πολλά καμίνια. Συν τις άλλες είχαμε τα σταμιά, είχαμε τα τσουκάλια του γιαούρ. Είχαμε χιλιάδες τσουκάλια κάναμε. Τώρα κάναμε οι μανταμάδους, είχε δύο γαλακτοκουλιά που καταναλώναν 25-30.000 τσουκάλια του κιλού, ραγούδες, αυτά που βάζεις με τα περιστατικά. Αυτά τα τσουκάλια, είχε δύο γαλακτοπουλιά,
βάζανε σουδιά το καλοκαίρι για να τα έχει το χειμώνα. Γιατί εμείς σταματάμε τον Οκτώβριο, δεν μπορεί να δουλέψει και τον Οκτώβριο και μετά. Είναι η υγρασία έτοιμο, αλλά τούτο είναι θερινό επάγγελμα. Είναι 100% θερινό. Με λίγα σύρυφα, με λίγη ψυχάλη, με αυτά τελειώνουν τα πάντα απ' έξω. Νίπεδρο. Αν κάνει μέσα, κάνει. Έξω δεν πρέπει. Λοιπόν, αυτά όλα τα σουκάλια. Σύνταχο Μάρια, τσάμνη που είχαμε δουλειά. Βγάζαμε φουτιές εδώ πέρα. Ήταν άλλη σε φουτιέ. Τώρα είμαστε για να τουρίστε με λίγα λόγια. Τώρα δουλέψουμε ένα μήνα το καλοκαίρι. Η δουλειά μας απέρα είναι 20 Ιουλίου με 25 Αυγούστου. Μετά φεύγει ο κόσμος, τρεις και ο γούπος. Μετά έχουμε τις ελιές, θα πάμε το κτήμα, κάνουμε προεργασία, να μαζεύουμε τα χόρτα, να στάσουμε κανένα πέταρα για μονό, να βάλουμε τα πανιά, το χειμώνα λίγες ελιές και μετά το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, μέσα μέσα στο καλοκαίρι. Η ζωή ήταν δύσκολη. Έτσι τώρα που πήραμε λίγη σύνταξη τώρα κάνα δύο χρόνια, συμπληρώνουμε τους λογαριασμοί, γιατί άμα κάτσε λογαριές, που τη σύνταξη έχω πάρει, μετά από 32 χρόνια που πλήρωνα και 55 χρόνια αγρότης, έχουν αυτό το ρεύκο για να πάρει, 462 ευρώ, είναι δράμα στα μαλλιά. Γι' αυτό λέω ότι τον εγγονό, μάθει γράμματα, φύγει από εδώ, γιατί είναι εδώ στα καμία. Λέω, άλλαξε μυαλά, γιατί όσοι συμμαθητές μας είμαι στην τάξη, 30 άτομα έχω τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα, τα κρατάω όλα, θα τους δείξω έναν ένα, να σου πω ποιος είναι και τι έχει κάνει τη ζωή. Και ποιος πήρε σύνταξη στα 67 από αυτή, όχι κανένας. Μονάχα εγώ λέω πήρε σύνταξη στα 67, που κάθε πάνω τον κάβο. Δασκάλι, καθηγητέ, γιατροί, καπιτανίες στα καράβια, ξέρουν ιστορία του καθενός σήμερα. Είμαστε 20 άτομα, 25-30 σημαντικέ, που έχει φωτογραφία πάνω. Θα σου πω ο καθένας τι δουλειά έκανε και πόσα χρόνια που πήρε σύνταξη. Και εγώ ακόμα, κεραγιόμουν και δεν πήρα τα μισά από αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Λοιπόν, τι λέω, είδα ξανά μάθει γράμματα, αλλά είναι άνεργος. Έχω δύο εγγόνια, κάνω τον ένα του ζητώ, είναι αριστούχος. Ο άλλος είναι με τόπια του γλά, ο οποίος πάνω στο πόλι θα πει έτσι. Αλλιώς δεν πήρα το πόλι. Εδώ είναι ξημένος, είναι ξημένος με κάτι σουβλά, για να δείξει μια και εδώ για να το δούμε και όλα αυτά τα πράγματα τα εδώ μέσα. Κύριε Δημήτρη μου. Εδώ είναι η πυρήνα της ελιάς. Εδώ είναι. Εδώ είναι η πυρήνα, η πρώτη ύλη είναι εδώ που βγαίνει. Συγκεντρώνουμε εδώ, την κάνουμε, μαζεύουμε σε ένα μέρος. Καθίζουμε εδώ πως ένα αντιλάρο πολιτικό στην αρχή που είναι σιγά σιγά. Μετά όταν δυναμώσει η φωτιά, σηκώνουμε σε όρθιο και ψήνουμε ένα φτιάρ. Και εδώ είναι ο φούρνος. Αυτός είναι ο φούρνος, ο πετρόχτιστος. Εδώ μπαίνουμε μέσα, κατεβαίνουμε κάτω. Φορτώνουμε, ξεκινάμε από απέναντι, σιγά σιγά σιγά, βγαίνουμε από εδώ. Μετά το χτίζουμε, βάζουμε αυτή την πέτρα μπροστά. Αυτό το στέρνουμε μικρή μέσα χώμα, το οποίο όταν το βρέξουμε γίνεται πυλό, γίνεται λάσπη. Και χρήζουμε για να μην τραβά αέρα του καμίνι. Για να γίνει μέσα να μπορεί να ψηθεί ωραία. Όταν ψήνουμε στη μεγάλη θερμοκρασία, η πλάκα και η διαστολή ανέβαινε για πάνω, κάνε πόντο ανάμεσα. Και μετά όταν κρυώνει, κρυώσει το καμίνι και ξανά κατέβει πάλι πέσει στον τόπο. Βλέπει ότι είναι όλο σκασμένο, όλο κομμάτι κομμάτι. Από εδώ πέρα γίνει χρόνο, είναι όλο. Έλα που να δει πώ τη διαστολή κάνει σε σουλή. Ανεβαίνει τόσο πολύ απάνω που ένα τζιγάρο φοράει μέσα. Βλέπει, ανεβαίνει, κοίτα, κοίτα, κοίτα πόσα καζήματα έχει. Βλέπει, υποφέρω φούρνο. Βέβαια και εσύ, και εγώ υποφέρω να ψήνω, αλλά εντάξει, αυτό είναι πέτρα μου άνθρωπος. Και εδώ. Αυτός είναι ο φούρνος ο παλιός. Ο φούρνος με το εργαστήριο είχα γίνει μαζί. Ψήναμε εδώ τα σταμιά παλιά. Μετά εκ των υστέρων που αρχίσαμε να κάνουμε τα σουκάλια για το γιαούρτι, τα γυαλώναμε, αναγκαστήκαμε να κάνουμε το φούρνο αυτό. Αλλά μας έμενε γιατί κάνουμε τα γιουβέτσια τώρα. Ενώ σταματήσαν τα σουκάλια, τα γυαλωμένα, ξεκινήσαμε τα γιουβέτσια. Οπότε τα θέλανε γυαλώμα και τα αναγκαστικά. Δεν μας ενοχλεί που είναι μικρό το βλάμα. Το δούς για να γεμώσει, θέλει 600-700 σταμιά μέσα, ενώ ο άλλος με 400 γεμώνει. Για να συμπληρώσουμε το ποσό που θέλουμε να βάλουμε το καμίνι, βάζουμε 4 καρότια εδώ και 4 καρότια. Θέλουμε 400 κιλά πυρήνα για να βάλουμε ένα καμίνι. Να πλώνουμε εδώ, για να χτυπάει ο ήλιος. Τώρα σε λίγο θα πάω κάτω να ανεμίξω με ένα σίδερο, για να φύγει η υγρασία από μέσα. Και από πού την προμηθεύεστε? Από εδώ, Μυθελίνη παίρνουμε, από τον ΤΥΠ. Το ΤΥΠ και από τους Λαμπομήλους. Έχει δύο εργοστάσια εξεργασίας πυρήνας. Από εκεί τα προμηθεύονταν και οι παλιοί κεραμιστές όπως ο πατέρας σας? Ναι, από εκεί παίρναμε. Όχι, παλιά είχαμε για την Ένωση. Παλιά παίρναμε την Ένωση ενεργολογικών συντηρισμών εδώ από τη Λέσβο, τα Πάφυλλα. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Η ποιότητα ήταν η ίδια, δεν είχε διαφορά. Και πέραν αυτών, ναι, μεν μια τραχύτατη δουλειά, μια κοπιαστικότατη δουλειά.
Αλλά όμως πρέπει να πούμε ότι ανοίγει, πλαταίνει το μυαλό εδώ που βρίσκεστε. Κοίταξε, δεις, είναι το θέμα του επάγγελμα, είναι και θέμα εμπειρίας. Δεν είναι θέμα. Έλα κοντά. Έλα κοντά. Θα σου δείξω το κίνητο πύλο. Βέβαια, πιάσε. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ και μετά να πάμε. Για να σπίτι πράγμα. Λοιπόν, κοίτα να δεις εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή εδώ μέσα έχουμε το μέλακα που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Πώς είναι μέλακα, βλέπεις. Κοίτα εδώ αυτό, πώς είναι. Κοίτα εδώ. Είναι σαν σοκολάτα, βλέπεις πώς είναι. Βέβαια. Αυτό το ανεβάζουμε. Βάζουμε σκόνια εδώ πέρα, μέσα στα σακιά εδώ πέρα έχουμε σκόνια. Τα σακιά μέσα εδώ έχουν σκόνια. Τα βγάζουμε όλα έξω, καθαρίζουμε το μέρος κάτω, ανοίγουμε ένα λάκκο και παίρνουμε το δοχείο μέλακα, το ρίχνουμε μέσα, συγκεντρώνουμε όλο το ποσό στο κέντρο, το απλώνουμε μετά με τα χέρια, μετά το πατάμε. Το κόβουμε κομμάτια σε φέτες, το περνάμε ανάποδα, το ξαναπατάμε και μετά το λιγμόλυσε και το πάμε μέσα. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Βέβαια, άμα βάζει πολλά σακιά θα δει πολλή ώρα. Άμα βάζει λίγο θα δει πιο λίγο. Αλλά πάνω από 2 ώρες, κάτω από 2 ώρες. Περισσότερο από 4 ώρες νομίζω δεν πάει ποτέ. Κάπως έτσι κυμαίνεται. Δεν κυμαίνεται και αναλόγως της παραγωγής που επιλέγετε την καθημερινή. Αναλόγως του τι θα βγάλει, τι ποσότητα θέλει. Παράδειγμα, αν μπορεί να θέσει λίγο πυλό να φτιάξει, αναγκαστικά θα βάζει λίγα σακιά. Είδε, το χώμα, η σκόνη είναι εδώ. Αυτό είναι το υλικό. Αυτή είναι η σκόνη. Αυτό το πράγμα είναι. Βλέπεις πόσο είναι. Λεπτό, πού είναι. Είναι περνάει από το κόσκινο. Να το κόσκινο. Μάλιστα. Από εδώ περνάει όλο. Είναι τόσο λεπτό που βγάζει σε ψηλή ποιότητα. Μπορεί να βγάζει λίγο πιο χοντρή. Κερδίζει σκόνη, χώμα, ποσότητα όταν είναι πιο χοντρό το κόσκινο. Βγάζει περισσότερο, αλλά τραβάει περισσότερο πέτρα μέσα. Τούτο τώρα έχει πιο λίγα πράγματα, πιο λεπτά. Φαίνεται άλλωστε. Βγάζεις μεν πως εδώ πέρα αναγκαστικά για να βγάλω λεπτά πράγματα να κάνω πολλές φορές δεν έχω ξαναπεράσει από το κόσκινο. Έχω 2 κόσκινα, ένα χοντρό και ένα ψηλό. Επειδή είχαμε κουσκινήσει με το δικό μου το κόσκινο πέρσι ξαναπέρασα στα 20 στα σακιά παραπάνω. Έχω βγάλει, λες που έχω πάνω χοντρία. Βέβαια. Είναι ξαναπερασμένη από το κόσκινο για να πάρω το ψηλό αυτό, το λεπτό, το ωραίο αναγκαστικά. Αλλά δεν πιτώ. Εντάξει, κάπου θα χρησιμοποιήσει μια εύση. Τούτο όμως τα σακιά, τώρα κάνει 25 σακιά ακόμα, είναι η ανάγκη μη τώρα. Το ότι θα χρησιμεύσει και και θα βρείτε με ποιον τρόπο θα την αξιοποιήσετε είναι σίγουρο. Το ξέρω. Το περιμένω από εσάς. Το ξέρω. Μα έχω κατανοώ τι πρέπει να κάνω. Να φτιάξω το καμίνι μέσα που είχα αλλάξει, ο πάτος κάτω. Μάλιστα. Γι' αυτή είναι η δουλειά κάνει. Έχω τα. Παλιό γνώστη, τα δύσκολα. Έχω τα. Που μοιριέσαι, τι ιδέε μου, τι. Και συνάμα το σπιτικό σας εδώ. Ναι, όλα εδώ. Κοντά. Όλα ναι, δίπλα. Εδώ, δεν θα γινόταν αλλιώς. Αυτό το ροπάδο, μέχρι ένα χώμα. Έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα, άμα ήταν 100 σου καλά, τούτο πράγμα. Αλλάζει χρώμα πάνω πάνω εδώ, κοίτα. Βλέπει. Κοίτα. Αυτό το πράγμα τώρα, άμα είναι 100 φύγε, θα είναι σκούρο, θα είναι κάπως έτσι. Μετά το περνάμε από το κόσκινο, σήμερα φτιάξε και καινούριο γιατί είναι παλιό το άλλο, το σουρώνουμε και κατασταλάζει αυτό. Τρυπάω εδώ. Κάτω από το πλαστικό έχει μια πύλο. Δίνω με ένα ξυλαδί, κάνω μια τρύπα, περνά το νερό πίσω. Μένει το παχύ κάτω. Ξανανεκατώνω, ξανακαθίζει πάλι. Ξαναπερνά το νερό πάλι πίσω. Έτσι είναι η διαδικασία. Και μετά όταν είναι έτοιμο πια. Σαν μαθηματικό πρόβλημα για γερούς λίτες, θα λέγαμε. Είναι αναλόγως. Τούτο τώρα θα το περάσω μέσα εδώ, θα το ξανακουσκινήσω, γιατί είχατε καιρούς, έχει μέσα ακόμα μέλαγα από τα πέρυσι. Έβγαλα ξανά, έβγαλα λάσπα, έκανα ένα νέο, αλλά κάτω δεν τον έχω πάρει και έχει μείνει. Και από το δώμα που ήταν η υδρολία πάντως, χειμώνα που βρέχει, μόνο έχει πτεραδέλια μέσα. Στα πτεραδέλια, ενώ που δουλεύεις, τακ, το αισθάνεσαι μέσα στο πυλό. Εγώ θέλω να το καθαρίσω να γίνει λίγος, γιατί άμα κάνεις με βιβέτσια, πρέπει να είναι καθαρή η λάσπα. Κύριε Δημητρό μου, τώρα πάλι επανερχόμαστε. Σήμερα πια, πού δίνετε περισσότερο βάρος, τι παράγεται περισσότερο, οικιακά σκεύη ή διακοσμητικά πια. Κατά 90% βγάλουμε σπό περισσότερα, είναι σκεύη χρηστικά αντικείμενα, μαγειρικά σκεύη και στάμνες για νερό, όλο χρηστικά αντικείμενα. Για διακοσμητικά δεν μπορώ να πω ότι φτιάχνω, πολύ ελάχιστα, τα καλλιτεχνικά, τα μοντέρνα θέλουν ηλεκτρικό καμίνι. Για να ψηθούν.
Εγώ ψήνουμε πυρήνα της ελιάς. Η πυρήνα είναι ένα πράγμα, είναι καύσιμη με ύλη, η οποία δεν μπορεί να σου βγάλει, γιατί έχει στάχτη. Βγάζει στάχτη. Βέβαια, όταν είναι καλή πυρήνα, σε καλή ποιότητα, δεν βγάζει αρκετή στάχτη. Η στάχτη κολλάει πάνω στο γυαλί. Στην ώρα του ψησίματος. Με τη φλόγα που ανεβαίνει απάνω για να ψηθούν τα κεραμικά, ανεβαίνει και η στάχτη μαζί. Όταν η πυρήνα όμως είναι λίγο πιο καλή σε ποιότητα, δεν ανεβάζει πολύ ποσότητα, αλλά πάντοτε θα ανεβάζει με μικρή. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε καλλιτεχνήματα, λεπτά, κούπες, βάζα και τέτοια πράγματα όπως κάνουμε παλιά. Καταλάβετε. Με αποτέλεσμα να κάνουμε μόνο χρηστικά αντικείμενα, τα οποία αυτά τα περισσότερα χρηστικά, του τα γιουβέτσια που έχουμε εδώ πέρα, όταν ψήνουμε μέσα στο καμί, βάζουμε ένα πάνω, ένα κάτω, ψήνονται με αυτόν τον τρόπο, γίνονται, οπότε δεν περνάει η στάχτη μέσα για να λιωθεί η μορφή του πηγαίνου. Και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα, γι' αυτό βγαίνουν και καλή ποιότητα πολλές φορές. Άλλοτε... Υπάρχει μια μικρή ακόμη απώλεια, ορισμένα πόλεμος είναι, θύματα θα έχει, αλλή μόνο. Άλλοτε με τον πατέρα σας που δίνατε έμφαση, ανάλογα με τη ζήτηση βεβαίως. Τα σταμιά είναι τα τσουκάλια για το γιαούρτι που είχαμε προβλήματα. Κάναμε χιλιάδες γιαούρτι, τα λέγαμε τσουκάλια, αυτά είναι το κιλό. Ήταν όλα, βγαίναν χειροποίηταμένα, αλλά σε ένα κόψιμο ήταν όλα, μία μορφή είχαν όλα. Και από ό,τι φαίνεται πια, το μεγαλύτερο πλήγμα το φέρνει το πλαστικό. Το πλαστικό ήταν η καταστροφή της αγκιοπλαστικής. Μετά για τα ψυγεία, ψυγεία δεν πάνε παντού. Οπότε λίγο πολύ θα μεταχειριζόμαστε μια στάμνα για νερό. Αλλά τη στιγμή που βγήκε το πλαστικό και πάει στο βουνό, και τη στάμνα βέβαια έκανε εντός νερό, αλλά έσπαγε. Αλλά το πλαστικό το πάσο όπου να είναι, τέλειωσε. Μετά τα ψυγεία, μετά μπήκαν οι βρύσες μέσα στα σπίτια, ενώ παλιά μεταφερόταν. Όλες οι γειτονιές είχαν σε μια στενό μέσα και μια βρύση. Συγκεντρώνονταν όλες οι κοπέλες, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε νερό, με τη στάμνα. Το πέραν, το μεταφέρον, το βάζανε στα σπίτια μέσα. Γι' αυτό όλα τα σπίτια είχαν 3-4-5 σταμιά. Δεν είχαν ένα και δύο. Τώρα δεν το κάνει ανάγκη τον άλλον. Για μόλις το σταμί, εν το μπουκάλι, το βάζει το ψυγείο, πίνει το νερό. Εν τω μεταξύ, τα τσουκάλια, εδώ και 25 χρόνια, βγήκε η πρέσα. Αυτή ήταν η καταδίκη του πήγαινου του Μανταμάδου. Αν και δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε μέσα στο Μανταμάδου τουλάχιστον παράδοση. Σήμερα έχει τη ρεκομία και δουλεύουμε τσουκάλια πρεσαριστά, της πρέσας. Γιατί είναι φθηνό το κόστος παραγωγής. Όταν ένα τσουκάλι του δίνει άλλο 40 λεφτά, γιατί βγάζει 1000 κομμάτια τη μέρα, χωρίς ένα καλό μεροκάματο, εγώ πόσα κομμάτια θα κάνω τη μέρα για να βγάλω ένα μεροκάματο. Και πόσα πρέπει να το κρέσω στον άλλο. Γι' αυτό σταματήσαμε να κάνουμε στοχεία πια τσουκάλια. Και όλα τα τεροκομεία και όλα τα γαλακτοπούλια δουλεύουν. Εν ολίγες πια, εάν ένας νέος άνθρωπος που ξέρω τι συμβαίνει έρθει σε εσάς για μαθητεία, ναι, για να σας ακολουθεί, για να μαθαίνει, να παράγει και ο ίδιος. Τώρα πια είναι για ασχολία, για χόμπι έστω. Μόνο. Ναι. Τι θα ξέρεις. Όπως έμαθα τον πατέρα μου κοντά και όπως μάθαν όλοι οι αγκιοπλάστες για να μπορούν να κάνει το επάγγελμα, να το εξελίξει, πρέπει να καθίσει έναν άνθρωπο κοντά. Δεν είναι για να καθίσει ούτε σε ένα μήνα ούτε σε ένα δύο μήνες. Θέλει αρκετό χρόνο, θέλει χρόνια για να γίνει να ολοκληρωθεί σαν κεραμίτσας, σαν γεωβλάς. Η μοντέρνα κεραμική, αυτά που φτιάχνει στο Μανταμάδο, υπάρχουν τώρα άλλα μέσα. Υπάρχουν τροχοί, μικροί, υπάρχει ο πελός, είναι εύκολο δούλευτος. Μπορείς να καθίσει κάτω σιγά σιγά γρήγορα να εκπαιδευτείς με τον τρόπο της καινούργιας κεραμικής. Αλλά για να καθίσει τον τρόπο εδώ, να κάνει τα γεωβέτσια, τα μεγάλα, να καθίσει να κάνει. Στάμνες μεγάλες, αυτά όλα δεν μαθαίνετε στο επαγγελμα πια τότε. Τέλειωσε. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε μία στο εκατομμύριο να βγει αγκιοπλάστης να κάνει αυτό που κάνω σήμερα να βρεθεί ένας να πει ότι σε 5-10 χρόνια το κάνει. Αποκλείεται. Πώς θα χαλάσει. Υπογράφουμε χρυσά γράμματα. Μονάχα μόνο πια. Μόνο αν βρεθεί κανείς, κάνει κούπες, βάζα, αυτά τα ψέματα. Τα μπιμπελό τα λέμε τώρα. Μπιμπελό. Μονάχα αν έχει το χρόνο και τη λόξα ίσως να ακολουθεί. Αν είχα και εγώ ένα γιο. Και καθόταν κοντά μου όπως κάτσα εγώ στον πατέρα, μπορεί να μάθαινε να μην έκανε αυτά που έκανα εγώ μέχρι τώρα. Κάτι θα έκανε μπορεί ζωή. Αλλά αυτά που έκανα εγώ κοντά στον πατέρα δεν μπορεί να τα κάνει. Αν θα μάθαινε πέντε πράγματα από μένα, καταρχήν δεν μπορούσε να ζήσει με το επαγγελμα εδώ πέρα που είμαστε. Τέλειωσε. Δεν μπορούσε να δουλεύει δύο μήνες, ένα μήνα του καλοκαίρι για να ζήσει οικογένεια. Εγώ παλιά ασχολούμαι με τη θάλασσα. Η θάλασσα και η ψάρια. Σήμερα την περιλήψαν παρανομία, η θάλασσα έγινε πισίνα. Είναι για να κάνει μπάνιο μονάχα. Ο κράτος δεν υπάρχει πουθενά, είναι χαμένο. Οι υπηρεσίες όλες είναι που λειτουργούν. Κοιτάμε άλλα τώρα πια. Όταν πηγαίνετε, όταν προμηθεύετε έργα σας, λόγου χάρη
στις εκθέσεις κεραμικής, όπως μέχρι χθες λειτουργούσε η έκθεση κεραμικής 27η. Βλέπετε εκεί μια αξιόλογη ανταπόκριση ή και εκεί είναι απλώς μέτρια τα πράγματα? Δεν βλέπω το σημαντικό. Αν είχε έκθεση τώρα, περάσαμε παράδειγμα 1000 άτομα, μπορώ να πω μέσα στις 20 μέρες που ήταν η έκθεση, το Μανταμάδο. Δεν ήρθε κανείς να πει, ξέρετε, που τα πήγαμε στο Μανταμάδο, είδαμε την έκθεση, ήταν ωραία. Εκτός από κάτι φίλοι γνωστοί που λένε μπράβο, πήγαμε, είδαμε την έκθεση, έχει ωραία κομμάτια. Αυτό εντάξει, το δέχομαι, το ασπάζουμε, το προφέραν, το είπαν, ας πούμε. Αλλά για να έρθει κάποιος στο Μανταμάδο να πει, ξέρετε, που τα πήγαμε, είδαμε αυτά τα κομμάτια, ήρθαμε εδώ να τα δούμε, να τα πάρουμε, δεν ήρθε κανείς. Απλώς. Άντε, για το Θεία Αθήνα να σου πω να λύσει καλύτερα. Ας γίνεται, αλλά τουλάχιστον ας έχει και μια απόδοση. Εγώ είχα να πάω 3 χρόνια στην έκθεση. Λόγω του Αρμάντου πήγα στην έκθεση φέτο. Το Άγγλο. Γιατί ήρθε αυτή τη 5 κομμάτια, και όταν του είπα ότι θα γίνει μια έκθεση μετά μάλλον, ήρθε στην Αγγλία και ξαναγύρισε. Ο οποίος είναι επιστήμον που ασχολείται με τον Αριστοτέλη. Να έκθεση εδώ πέρα. Να μπορέσει να φωτογραφίσει, να μιλήσει, να γνωρίσει κόσμο και να μίσει. Και με τα κομμάτια που είχαν τα 15 πήγαμε τα 10. Ήθελε, πλέον δεν θα πάμε, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Για τον Αρμάντο πήγα. Εγώ είχα να πάω 3 χρόνια στην έκθεση. Αντί έχω πάει σε πάρα πολλές εκθέσεις. Στην Τουρκία έχω πάει, στην Αθήνα έχω πάει, στην Περιά έχω πάει. Στα διεργής εφηβείας, πανελλαδικές, ελληνικός λαϊκός πολιτισμός, Τουρκία, φεστιβάλ. Αυτά έχουν ξεραθεί. Είναι πια 100% έτοιμα για καμίνιασμα. Αλλά απλώς θα βγουν στην Ήπεθρο, θα απλωθούν. Θα σκεπαστούν με κάτι σεντόνια αλαφραία, απαλά, ψηλά, για να μην τα χτυπάει απότομο ο ήλιος. Θα ζεσταθούν σιγά σιγά και κατά το μεσημέρι 12 με 1 ξεκινάμε το φόρτωμα. Τα αφήνουμε στην Ήπεθρο για καμιά ώρα. Φεύγει όλη η υγρασία και αν έχει λίγο αέρα ακόμα καλύτερα. Και μετά στο φόρτωμα θα μπουν μέσα, θα πλησιάσει το καμίνι, θα ανάψουν φωτιά και το βραδάκι, νύχτα από το βραδάκι, με τη δροσιά θα τα ψήνουμε. Δεν μπορούμε να ψήσουμε τη μέρα με τον ήλιο γιατί ο ήλιος. Μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, πάνω φωτιά. Ναι. Πόση ώρα αυτό? Όταν πούμε να βάλουμε ένα καμίνι, ξεκινάμε από τις 8 το πρωί. Τα βγάζουμε έξω, τα απλώνουμε, τα σκεπάζουμε. Ορισμένα τα πάβουμε με το κόκκινο το χρώμα που είχαμε προηγουμένως. Και μετά φορτώνουμε από τις 1 μέχρι τις 3. Ανάβουμε φωτιά για 4-5 ώρες με τα ξύλα, από ελιά. Το ξύλο αυτό το λίτικο, το βλογημένο. Και μετά κατεβαίνουμε κάτω, ψήνουμε πυρήνα. Μέχρι τις 11-12 η ώρα το βράδυ πάει. Από το 8 το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα. Τώρα το γυάλωμα που κάναμε που θέλει 2 ώρες, 3 επιπλέον, τελειώσαμε, πιάσαμε με τις 7, στα 4, τελειώσαμε στις 2, τα μισά ήταν. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και ο μπαμπάς σας εδώ συνέχισε το έργο αυτό? Ό,τι έκανα εγώ αυτή τη στιγμή το έκανε ο πατέρας μου. Υπάρχει μια η συνέχεια που λέμε, ναι. Υπάρχει συνέχεια το επαγγέλματος. Με τον ίδιο τρόπο. Είπαμε, το μόνο πράγμα που έχουμε αλλάξει εδώ στη ζωή μας. Είναι παλιά, το χώμα του κουπανίζαμε, με τα γενέστερα του ρίχναμε στον δρόμο του πατάνε τα αυτοκίνητα. Η πυρήνα που ψήνουμε τις ελιές, ενώ παλιά κόβαμε κλαδί, από εδώ, από αυτό το ρίχ, το ασχήνα που λέμε διάφορα, και με κλαδί της ελιάς βάζαμε καμίνια. Και εκ των υστέρων είναι ένας τροχός μέσα στο εργαστήρι που υπάρχει, είναι ηλεκτρικός. Δεν δουλεύουμε πια το ποδοκίνητο. Γιατί λόγω των ποδιών, αν είχαμε ποδοκίνητο, δεν μπορούσα να επιβιώσω. Δεν μπορούσα να δουλέψω, γιατί δεν πάνε τα πόδια. Ξέρετε, να πάνε το πόδι να δουλεύει συνέχεια. Τα γόνα τα πονάνε. Δεν. Οπότε έχουμε ένα επίπονο ηλεκτρικό. Πια και μετά από τόσα χρόνια δουλειά. Ναι, 33 χρόνια έχω δουλέψει. 33 χρόνια έχω δουλέψει ποδοκίνητο τροχό. Μετά βγήκαν τα ηλεκτρικά και αναγκάστηκα και πήρα ένα ηλεκτρικό για να με ξεκουράζει. Βέβαια, αλλιώς δουλεύω το ποδοκίνητο, αλλά. Άλλη χάρη έχει ο ένας, άλλη χάρη έχει ο άλλος. Ο αποδοκίνητος κάνει πιο ωραία πράγματα, τον ελέγχεις. Είναι πιο αργός, μπορείς το πήγαινε να το δημιουργήσεις καλύτερα. Ενώ ο ηλεκτρικός είναι γρήγορος. Είναι για να βγάλεις μεγάλα κομμάτια και πολλή ποσότητα. Όταν ξέρεις τη δουλειά και μπορείς να δουλεύεις τα χέρια γρήγορα, δεν έχω πρόβλημα να βγάζω πάρα πολλά κομμάτια γρήγορα. Ενώ ο άλλος είναι ένα το στυλ του. Αργά, αργά. Κάνει αργά παρά ποτέ που λέγεται παλιά. Αλλά είναι το θέμα ότι βγάζει πιο ωραίο. Παλιά έκανα γιουβέτσα, έκανα όλα τα πάντα, τα κομμάτια τα μεγάλα. Τα έκανα στον ποδοκίνητο τροχό. Αλλά τώρα δουλεύω το ηλεκτρικό αναγκαστικά. Δεν μπορώ. Το πατάω από το ρεγουλέρνο που εδώ από κιλό εμπειρία, έμαθα να το δουλεύω. Αυτά όλα πλέον θα μπουν στο καμίνι μέσα. Όλα είναι έτοιμα για ψήσιμο. Έχουμε εδώ κουμπαράδες, έχουμε θυμιατά, έχουμε γιουβέτσα, έχουμε αρκετά κομμάτια. Εδώ η αποθήκη στεγνό, γιατί είναι το παράθυρο από το βουριά και τραβάει ένα ρέμα μέσα και είδε το στέγνωμα.
Αυτά τα σταμιά όλα είναι έτοιμα για καμίνιασμα, για φούρνο να πούμε. Είναι όλα στο φούρνο. Αυτά εδώ θέλω 4-5 μέρες ακόμα για να στεγνώσουν. Έτσι πώς είναι. Αρχίζουν από πάνω και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Για να πάει προς τα κάτω, το πύλινο αυτό, πρέπει να σπρίσει όλο, να είσαι τον μπισκότο. Να φύγει όλη η γρασία από μέσα για να μπει στο καμίνι. Αλλιώς δεν μπαίνει η γρασία, το φούρνο, θα παρουσιάσει ρογμή, τρίχασμα το λέμε μέσα. Μία τρίχα ψηλή, η οποία κάνει διαστολή ο πυλός και τρέχει το νερό άμα βάλεις μετά μέσα. Είναι άχρηστο. Γι' αυτό τα κρατάω έτσι σκεπασμένα, για να μπορώ να τα πάω σιγά σιγά, με το μαλακό που λέμε να στεγνώσει. Σε 3-4 μέρες να τα αναρχίζω όμως από πάνω και κατεβαίνει και ψηλό, που τα δω είναι όλα ψημένα. Είναι όλα έτοιμα πια για χρήση, για φαγητό, για κουζίνα, για φούρνο, τα πάντα. Ναι. Τα είναι όλα τέλεια. Είναι περίμαχα, είναι εγγυημένα, είναι καθαρά. Αν τελικά πραγματοποιηθεί μια σχολή κεραμικής, εσείς θα θέλετε εκεί να πηγαίνετε, να δίνετε αυτό τα δικά σας φώτα. Αυτό το πράγμα είχε συζητηθεί, είχαμε δεχτεί. Κάποια στιγμή λέω πού θα είναι η σχολή κεραμικής. Είπα να κάνουμε εδώ το εργαστήριο. Το εργαστήριο πάνω απ' όλα είναι σπίτι. Είναι τόπος και τα διαμονίες. Δεν μπορώ να έχω εδώ κουζίνα, εδώ κρεβάτι, εδώ μαθητές. Δεν γίνεται. Θα γίνει ο σχολός ξεχωριστός. Λέει να το αγοράσουμε το εργαστήριο, να το έχουμε ιδέα, να κάνουμε ένα άλλο σπίτι. Άντε το σπίτι πρώτο και μετά αγοράσουμε το εργαστήριο. Να μείνουμε στον δρόμο, το κάτω-κάτω, και τα έχουμε το πουλί και το σωματαμάδο. Είναι τα μπάρια παλιά που βάζουν τις ελιές. Τα έχουν διαμορφώσει κατάλληλα. Που μπορείς μέσα να βάζεις τροχούς, να βάζεις μοντήρια, να βάζεις τα πάντα. Υπάρχει χώρος. Αλλά αυτά θέλουν λεφτά, θέλουν πρόγραμμα, θέλουν καλούς ανθρώπους δραστήριους. Με τα λόγια κάθε χρόνο στην έκθεση θα εγγυηθεί, κάνουμε μια σχολή. Σε πόσες σχολές έχουμε κάνει τώρα 16 χρόνια. Είμαι στο σχολείο του Μανταμάδου. Στα λόγια. Στα λόγια. Άμα εγώ και πω, ξέρετε ρε παιδιά, εδώ σχολή ήταν για να γίνει και δεν ενδιαφέρθηκε κανένα. Σχολή δεν πήρα στη σύγχρονη. Τώρα τι μιλάτε τώρα εμένα. Αυτά που ξέρω εγώ δεν τα ξέρω αυτή του Μανταμάδου. Α είναι κυβερνητική, τέτοιο. Κοινοτικοί παράγοντες που ξέρει τα πράγματα τη τοπική κοινωνία. Μακάρι. Μιλάω με το Υπουργείο. Εσύ μιλάς με τον Δήμαρχο και εγώ μιλάω με τον Υπουργό. Πώς θα μιλάει σχολεία, αφού δεν θα γίνει σχολεία. Αφού έχει αρνηθεί να γίνει σχολεία, δεν έχει γίνει. Μακάρι, ήθε να γίνει. Ήθε να γίνει, μακάρι να γίνει, γιατί αξίζει στον τόπο μας. Ξέρω, δεν θα γίνει. Ο Παναγιώτης πρωτοπρωγμένος στο παιδί και έφυγε, μας είδε που μιλάγαμε. Είχαμε δώσει το οκέι να διδάξουμε. Και άμα πιάσει διδάξει, κάποιος θα βρεθεί με θέληση και εγώ να σταματήσω μεθαύριο, θα έχω συνέχεια. Δεν θα είναι ολοκληρωμένη, δεν θα μάθω αυτά που ξέρω εγώ, αλλά θα πάρω μια εμπειρία. Άμα δείξει αφοσίωση, κάτι θα μάθει, κάτι θα προχωρήσει παρακάτω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση που δεν ενδιαφέρεται κανένα για τα περαιτέρω, τι να ξέρω για να βρισκόμαστε. Εγώ το μόνο που θέλω να σας πω, που έχω την ηλικία σχεδόν των εγγονών σας, είναι να μην πτωείστε από τίποτε, να συνεχίσετε αυτό που γνωρίζετε τόσα χρόνια. Υπάρχει η ανταπόδοση από τον κόσμο και μόνο από την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό σας. Από εκτίμηση παρά από ενέργεια, ας πούμε, το πιο ωραίο να δούμε. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι να συνεχίσετε απτόητος και έπειτα οψόμεθα. Θέμα είναι ότι ορισμένα παιδιά σαν εσένα, σαν καλή ώρα, ας πούμε, από εδώ πέρα, τους αρέσει να μάθει 5 πράγματα, εντάξει, είναι, έχουμε τα καιρούς. Σε άλλα παιδιά έχουν έρθει, σαν εσένα, πολλές φορές. Δεν είσαι ούτε πρώτο ούτε τελευταία, νομίζω. Έχουμε φοιτητές, έχουμε παιδιά από Αγγλία, που έχουν έρθει, που είναι Έλληνες, που μαθαίνουν ιστορία, που θέλουν να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω, που έχουν ακουγιαμένα. Εντάξει, είναι κάτι που με εκτιμάει αυτό. Με εκτιμάει, είναι ο σεβασμός που θέλουν να. Προς το πρόσωπό μου, να με γνωρίσουμε προσωπικά, να μιλήσουμε, να πούνε ιστορίες αγγιοπλαστικής. Ίσως γιατί δεν υπάρχει άλλος, ίσως γιατί ανταποκρίνομαι, να κρίνει χίλια δυο. Δώσατε και λαμβάνετε τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, αυτά είναι. Κουρασμένα τα χρόνια μου, πολύ κουρασμένα τα νιάτα μου, πάρα πολύ. Πολύ δουλειά, σκληρή δουλειά. Αν ήταν καλό το επάγγελμα, το έχω πει και πολλές φορές. Αν ήταν καλό το επάγγελμα, θα το κάνα πολύ. Αν ήταν εύκολο, το κάνα πολύ. Θα βρεθόταν κάποιος, 1, 2, 3, 5 ακόμα να το συνεχίζα. Τα μία υπάρχουν στο Μανταμάδο. Τα 42 καταγεγραμμένα. Εργαστήρια υπάρχουν, αλλά γίνανε όλα τουριστικές εξοχικές κατοικίες. Κάποτε όντως πράγματι τα εργαστήρια. Τα 42 καταγεγραμμένα. Και από την εποχή του πατέρα σας.
Το πρώτο εργαστήριο εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι 6 στη σειρά. Το πρώτο είναι φτιαγμένο το 1907 επί τουρκοκρατία. Μετά το άλλο είναι το 25, το άλλο το 35, το άλλο το 47. Και τούτο εδώ έγινε και στην 1954, το τελευταίο που είναι στη σειρά του Αγίου Πλαστιού, εδώ στον διοικητήμα του Αγίου. Και να που έμεινε, το τελευταίο των Μοϊκανών. Και δεν υπάρχει, ναι, ήταν το τελευταίο που φτιάχτηκε με αυτόν τον τρόπο των διατηρητών και δεν υπάρχει άλλο εργαστήριο εδώ στην περιοχή να είναι πια έτσι με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένο. Γιατί όλα γίνανε σαν ράδια, γίνανε κερμοσκεπές. Τα πήραν τα παιδιά τους, γιατί όλοι είχαν οικογένειες, είχαν παιδιά βέβαια, φύγανε από εδώ, δεν έμεινε κανείς. Αν έμεινε κανείς και το φτιάξει γιατί πάρτε, που είχε σκεφάρει, αλλά το μόνο εργαστήριο είναι το δικό μου, παραγγέλνω και τα ξάρουμε τα παστόλια πάνω, το πατέρα μου, τη μητέρα του, τα νύπια, που μας πρόλαβε τότε η αρχαιολογία και τα κάνει διατηρητά. Γιατί και τούτο θα ήταν σαράτ σήμερα εδώ που λέμε. Ορισμένοι λέει, ναι, ωραίο είναι, έλα κάθε το χειμώνα μέσα, να βρέχει, να σου δείξω πόσο ωραίο είναι, θα κοιτάξει τα ντουβάρια που θα τρέξει. Να λέει κακοκυρία, να λέει θεομηνία, βλέπεις κάθε μέρα, τώρα μια θεομηνία. Και να παγώνει το αίμα, να κατεβαίνει νύχτα μία ώρα με το φακό, να κάθεσαι στο τραπέζι πέρα με την πιτζάμι και να κοιτάξει τα ντουβάρια από μπροστά. Γιατί πόσο δεν τρέχει ποτέ, γιατί είναι φυλή, γιατί η χώρα είναι μπροστά από εδώ για τα νερά. Μην κάνει κανένα υδρολογή, μην τρυπήσει του δε, θα πα φορέσει τρυπήσει. Αλλά τώρα εμεί δεν τα βλέπουμε έτσι, γιατί εδώ μία φορά που κόψαμε με έριξε το στροπιλέ, έπεσε κεραυνό, τρύψει, έμπαινε το νερό μετά, και επειδή ήταν βρεγμένο, έπεσε κεραυνό, έπεσε ανάποδα, ανάσκευο. Μου χτύπησε το κεραυνό, γιατί ήταν βρεγμένα τα πόδια. Και με έκαψε όλη την πρίζα. Πρόπειρο μα έκαψε σε υγείο τηλεόραση και πλυντήριο. Δύο τηλεόραση και πλυντήριο. Έπεσε κεραυνό. Δεν τράβηξε κεραία τηλεόραση. Άρα. Επικίνδυνη λοιπόν η διαβίωση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γι' αυτό σε ένα χωριό με το λέω κατάματα πολλές φορές. Φωνάζω, αλλά δεν με ακούει κανείς. Ας μας προστατεύαν λίγο τις σκεπές τουλάχιστον να μην τρέχουν. Υπάρχει σήμερα πια καινούριο πουλήτρο. Υπάρχουν κι αλλού σκεπές. Οι οποίε προστατευτήκαν. Υπάρχουν τώρα τα υλικά τα κατάλληλα. Υπάρχει ένα πλαστικό το οποίο με το βάζει από πάνω, το απλώει και το πατήσει λίγο με τρόπο να μην περνά ο αέρα για να μην τρέχει. Δεν θα γίνει ούτε χωματίσματα ούτε τίποτα. Σε καλύβει. Αλλά τη στιγμή που είναι η αρχαιολογία και δεν πρέπει να πα. Πήγαμε. Και εκεί πήγαμε. Του καλέσαμε να έρθουν εδώ να τα δούμε από κοντά. Δεν ήρθε κανεί. Για το μέλλον. Για το, μια ίσω και ευχή για το μέλλον. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και παιδιά. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο είναι τα παιδιά. Υπάρχει τεχνική στο χώμα μας. Πρέπει να βγάλεις το χώμα. Πρέπει να φέρεις το χώμα. Πρέπει να βγάλεις απάνω το χώμα. Πρέπει να ξέρεις πού θα το ρίξεις. Άμα δεν τα κάνεις αυτά, με τις φωτιές έντονες, τις πλημμύρες που έγινε όταν χρόνια στιγμή, θα τρυπείς. Θα γίνει μέσα ένα πράγμα. Επομένως, μια ευχή για το μέλλον. Ευχή για το μέλλον αυτοί που κυβερνούν να γυρίσουν να δουν παράδοση. Να αφοσιωθούν στους ανθρώπους που μου χτίσαν τόσα χρόνια τον πολιτισμό του τόπου, αλλά λυπάμαι πολύ, η διαφορία τους με έχει πληγώσει πάρα πολύ και έτσι δεν προβλέπω τίποτα, ούτε νομίζω ότι θα με βοηθηθώ. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί, τα λέω, τα ξαναλέω, αλλά πονή βοήθεια στην ιερή μου, δεν υπάρχει μέλλον. Δι, όλα τα βλέπεις, είχαμε τόσα επαγγέλματα με τον Μανταμάδο, όλα τα επαγγέλματα τελειώσαν, δεν υπάρχει άλλο επαγγέλμα. Ο Μανταμάδος είχε κουρέα, 80 χρόνια κουρέας, παραδοσιακός κουρέας, μηχανούλα, καλάθια, φτιάχναν, τι να σου πω τώρα, σιδηρία, μαραγγεία, ξυλουργία, ό,τι να πω, όλα τα επαγγέλματα τα παλιά, δεν υπάρχει ένα επάγγελμα πια. Το μόνο επάγγελμα που κρατεί ο τελείο του, είναι τούτο, τσέγγιπλά, τσέγγιπλωτή. Δεν υπάρχει κανένα. Δηλαδή, τι να είναι, πεταλωτής. Γανωτίες, σιδηρουργός, καλάθια, τα τρίχινα αυτά που βάζαμε παλιά στα σακιά που κάναν τις καρπέτες που φαίνανε με την κατσίκα της τρίχας που κάναν τα ωραία, τα πολύχρωμα με τα χαλιά αυτά που είχαμε 2-3 στο Μανταμάδο. Τα σακιά που κάναν παλιά βάζανε τα χαμούρια μηχανές, ούτε ήταν χειροποίητες, με τα μαδιώτες τεχνίτες τα κάναν. Τα φάκελα που λεμπάζαν μέσα του χαμούρ, τα πάταγε η πρέζα στο πόδι του Μουσείου Βουρανά, τα παλιά τα αρχαία, τα εισηγόνια σε αυτά τα πιστήρια, τι με τουλάδο. Όλα στο Μανταμάδο γινόταν. Και με ένα εργαστή παιδοζωτής, ο Μικοτής και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τα λέγω, μην νομίζω τα λέγω. Κύριε Δημητρό μου. Τα έχω πει στα κανάλια, τα έχω πει τηλεοράσεις, έχω φερώματα, έχω χίλια δύο. Κύριε Δημητρό μου. Η ελπίση πεθαίνει τελευταία. Είδομεν. Εγώ παρά η ελπίδα. Είδομεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια εβδομάδα να σμολώ δεν πρόκειται να τελειώσω. Να το ξέρετε, η ιστορία είναι, δικιά μου είναι πολύ μεγάλη. Τα 57 χρόνια είναι πολύ μεγάλα για μένα. Είναι πολύ βαριά. Ατσίκωτα. Η ζωή μου όλη είναι εδώ μέσα στο καμίνι. Εγώ από εδώ έχω γυρίσει μονάχα το στρατό. Είναι τρία καλοκαίρια γιατί τότε πέρασε 8 μήνες, μην βγήκε στρατό. Όλη μου ζωή είναι εδώ, μέρα νύχτα. Εγώ άμα φύγω από εδώ είμαι άρρωστος. Και όταν έρθω εδώ, είναι ένα πια με τη ζωή σας. Ναι, η Παρασκευή και εγώ έχουμε ένα σπίτι στο Μανταμάδο. Α το φτιάξουμε λίγο, τα σμητέρα μου είναι δικό μου. Α το φτιάξουμε λίγο να πηγαίνουμε το χειμώνα. Εγώ το χειμώνα ερημώ εδώ πέρα. Το χειμώνα είναι αναρωτήριο. Βρέχει έξω, εντάξει, ασχέτως τα προβλήματα. Ναι. Δεν μπορώ να φύγω όλα εδώ που τα λέμε. Πάνω απ' όλα, όταν βρέχει έντονα, πρέπει να είμαι εδώ. Ναι. Από το βρόχια πρέπει να είμαι εδώ. Ναι. Έχω προβλήματα μεγάλα. Η ψυχολογία μου έχει ταραχτεί πολύ με το εργαστήριο. Αλλά είναι ο κόσμος που μου γεμίζει, είναι οι παρέες. Να, είπαμε ότι σήμερα έχω τον Αρμάντο, χθες ήταν η Δώρα, αύριο σήμερα έρθει η Ελένη, αύριο θα έρθει κάποια άλλη Ελένη. Εντάξει, κάπου άνθρωπος είσαι, έχεις συναισθήματα. Είναι η ζωή, ο κύκλος της ζωής είναι τέτοιος. Άμα αρχίσουμε και λέμε στον έναν, όχι, δεν θα σου πω για το επάγγελμα, στον άλλον μυρθίζω. Εντάξει, έχει ορισμένες περιπτώσεις που καταλάβω ότι υπάρχει εκμετάλλευση. Αλλά έναν νέο άνθρωπο, γιατί να μην το βοηθήσω. Δεν είσαι ούτε πρώτη ούτε τελευταία. Όσο ήταν από την Αγγλία να μην γνωρίζει, να πάμε στην συνέντευξη καλή ώρα, ήθελε να κάνει ένα μάθημα, ας πούμε έτσι. Είναι χρέος πάνω απ' όλα. Σεβασμός στο επάγγελμα και μετά στους ανθρώπους. Και χρέος από εμάς να το μαθαίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.